Δεν τους φοβόμαστε. Δεν τους φοβόμαστε, καθαρές κούβες. Δεν θα στήσουμε εμείς κοκορομαχίες και καυγάδες. Διπλό είναι το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα στην Άγκυρα. Όχι μόνο ότι η Ελλάδα δεν κάνει ούτε βήμα πίσω από την κόκκινη γραμμή της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, αλλά και το ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση, έχοντας πλέον αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μαχόταν για να κρατήσει το 7 προς 10. 10 όπλα η Τουρκία, 7 όπλα εμείς. Αν ξέρει κανείς αριθμητική, μπορεί εύκολα να μετρήσει τώρα ποια είναι η αναλογία. Αν βαριέται να μετρήσει, θα σου το πω εγώ, είναι 10-0. Μετά την αποτυχημένη συνάντηση του Τσαβούσογλου με τον Μπλίνκεν, που έλεξε χωρίς τουρκική πλευρά να έχει στα χέρια της κανένα χρονοδιάγραμμα για τα F-16, η Άγκυρα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, εντείνει τις διαπραγματεύσεις με το Λονδίνο για ένα εξοπλιστικό πακέτο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο περιλαμβάνονται έως και 50 μαχητικά Eurofighter. Acilen savaş uçağı lazım Türkiye'ye. Acilen savaş uçağı lazım çünkü savaş uçağı yeniliği ve adedi bakımından Yunanistan önümüze geçti. Ve o yüzden de dil uzatmaları kendilerine göre bir bize karşı tahrik eder yaklaşımları var. Έχουμε υπεροπλία πάνω από το Αιγαίο. Αυτά τα σταθμίζουν οι Τούρκοι και ξέρουν ότι πρώτον για να κάνουν μια ας το πούμε αποβατική ενέργεια, απονενοημένο διάβημα το λέω εγώ, χρειάζονται αεροπορική υπεροπλία πάνω από το σημείο που θα κάνουν αυτή την επέμβαση. Άρα αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όσο η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει το πάνω χέρι. Με την Τουρκία να είναι στην τελική ευθεία για τις εκλογές που θα γίνουν στις 14 Μαΐου, ο Ερντογάν γίνεται ακόμα πιο απρόβλεπτος και σύμφωνα με αναλυτές, καταλαβαίνοντας το μεγάλο ρίσκο που θα έχει ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, δεν αποκλείεται να επιχειρήσει μια θεματική κίνηση στην Κύπρο. Αυτό που είναι πιθανό να κάνει πριν στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα ή και πριν μέχρι τις 10 Μαρτίου είναι η ενσωμάτωση, η προσάρτηση των κατεχομένων. Δηλαδή αυτό που επιδιώκει ο Ερντογάν, μια νίκη να την παρουσιάσει στο έθνος του. Αύριο η πολεμική αεροπορία παραλαμβάνει το 5ο F-16 Viper. Μέχρι το τέλος του 2023 θα έχουμε παραλάβει 28 αναβαθμισμένα F-16 από τα 83 που θα εξυγχρονιστούν συνολικά.